Έχω το καλύτερο παρεάκι, την αγαπημένη μου μπάντα. Όλων των εποχών να πω θα είναι υπερβολή. Όχι, δεν θα είναι υπερβολή γιατί είμαι εγώ. Λοιπόν, είναι οι Μέλισσες! Πώς είστε? Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε που θα παίξουμε επιτέλους ξανά. Έτσι. Στην Κρήτη. Στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο καταφέρνετε με έναν μαγικό τρόπο. Κοίτα εδώ στα διάρα που σου έχω. Έτσι, να το γεμίζετε πάντα. Ε. Έτσι, έτσι. Έχω να πω ότι το Παγκρίτιο όταν δεν παίζουμε γεμίζει κοράκια. Δηλαδή, τα οποία ας μην το πάρουμε σαν μήνυμα αυτό. Περιμένει να έρθουμε εδώ για να γεμίσει αυτό το στάδιο ζωή, για να γεμίσει κόσμο, να τραγουδήσουμε, να γίνει χαμός. Θα έρθουν περιστέρια λευκά. Θα έρθουν εδώ όλων των ειδών τα πτηνά. Θα έρθουν γιόνιδες. Θα έρθουν και εννοείται και έντομα, έτσι. Η κουβέντα πώς φεύγει έτσι τόσο. Λοιπόν, όταν έρχεστε Κρήτη γενικότερα, γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, μόλις βλέπουν οι κριτικοί, τις αφήσεις, το ένα, το άλλο, μέλισσες. Εσείς πώς νιώθετε από τη δική σας πλευρά, την Κρήτη, τη νιώθετε έτσι λίγο τόψη, νιώθετε ότι σας αγκαλιάζει, νιώθετε ότι σας αγαπάει? Πλάκανης, είναι δεύτερη πατρίδα. Ιδιαίτερη πατρίδα. Έχω πολλούς κολλητούς εδώ πέρα και έρχομαι συνέχεια στην Κρήτη. Είσαι στο mood πάντως. Ναι, είμαστε mood. Γι' αυτό φόρησα μαύρα, άλλωστε. Ότι σε κάνει όλο να νιώθεις σπίτι σου, το καταφέρνει μόνο εδώ. Αλήθεια. Να αγαπάμε την Κρήτη. Πάρα πολύ που είμαστε για άλλη μια χρονιά εδώ. Έτσι. Και δεν είμαστε και μόνοι μας, έτσι να τα λέμε για αυτά. Έχετε πολύ δυνατό team. Κοιτάξτε αυτές τις θέσεις, πρέπει να τις γεμίσετε, παιδιά. Συγγνώμη που σε διακόψα, είναι σαν φεύγω. Φεύγω. Τι μέλισσες με. Έλενα Παπαρίζου. Wow, καλά αυτή. Μαρσό. Wow. Άλλη γυναίκα. Εντάξει, έχετε πιάσει και τις δύο φωνές, οι οποίες είναι τόσο ιδιαίτερες. Είναι φιλικές, αλλά η κάθε μία στο στυλ της και η κάθε μία με το τελείως διαφορετικό κοινό της. Ναι, η Έλενα έχει μια πολύ δυνατή φωνή. Συγγνώμη, έπεσαν τα γυαλιά μου. Και θέλω η Μαρσό έχει μια πιο αισθαντική φωνή. Ναι, ισχύει. Η Μαρσό έχει μια αίσθηση ότι την ώρα που τραγουδάει, δηλαδή ότι είναι μέσα στο vibe το πιο. Ναι, ναι, είναι λίγο. Το πιο blue, το πιο. Δηλαδή. Swag. Το, αυτό swag, είναι. Swag. Προσπαθούμε κι εμεί. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Πω, φίλε, πώς φαίνεται ότι είμαστε εντελώς boomers. Είμαστε boomers. Είμαστε εντελώς παλιό γέλιο. Δεν το ξέρει κανείς αυτό το σφαν, δεν έγινε ποτέ. Παλιά, όταν κάναμε. Όχι, δεν χρειάζεται, Κώστα. Εμείς κάναμε το γκίκνο έτσι και θέλαμε να το κάνουμε αυτό το thing, να λέμε swan. Αντί για swag, δεν πέρασε ποτέ. Δεν πειράζει. Ευτυχώς! Ναι, ξεκάθαρα. Οκ, εγώ θυμάμαι τη φάση κατασκήνωση που θα δείξω κι εγώ πόσο μπλουμπερ είμαι. Που έλεγες που είναι τουαλέτα, α πούμε, ή που είναι τα αποδυτήρια και σου δείχνω άλλο. Από εδώ μα θες να κάνεις και το κύκλο. Ναι. Θυμάστε. Έτσι. Λοιπόν, θα σας περιμένουμε πώς και πώς στο Παγκρίτιο 11 του μήνα. Μην τυχόν και δεν έρθει κανείς, Θα τσακωθούμε. Και εμείς σας περιμένουμε. Και θέλω να μου πείτε και αυτή την φανταστική κριτική ατάκα που σκεφτόσαν πολύ. Ζωή δεν είναι οι στιγμές. Α, μπράβο. Το χρόνο που μετρούνε, ζωή είναι οι στιγμές που τον εσταματούνε. Λοιπόν, αυτές ήταν οι Μέλισσες και όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να το χάσετε, γιατί όταν οι Μέλισσες έρχονται στην Κρήτη, γίνεται χαμός, μωρέ. Για σας δουλεύουμε. Ελάτε.